Ρολό φρούτων στο φούρνο. Για τη συνταγή θα χρειαστείτε ένα φιλοζύμι σφολιάτα, δύο κουταλιές της σούπας μαργαρίνη λιωμένη. Για τη γέμιση θα χρειαστείτε δύο μήλα κομμένα σε κύβους, δύο χλάδια κομμένα σε κύβους, δύο μπανάνες σε κύβους, ένα φλιτζάνι θερματισμένα δημητριακά, δύο ασπράδια αυγών, ένα κρόκο αυγού, μισό φλιτζάνι αμυγδαλόψυχα σε σκόνη, μισό φλιτζάνι σταφίδες, δύο κουταλιές της σούπας καστανή ζάχαρη, κανέλα. Λοιπόν, για πάμε, λοιπόν, εμένα μου έχεις βγάλει εδώ πέρα το ασπράδι, εντάξει, των δύο αυγών, έτοιμος αυτή πίσω. Θα χτυπήσεις τα ασπράδια. Ωραία, Αντινά μου. Εν τω μεταξύ, έχω να σας πω, τα έχουμε καθαρίσει εμείς τα φρούτα για να είναι έτοιμα. Μόλις τα καθαρίσετε, αμέσως θα κάνετε το μείγμα γιατί μαυρίζουν. Αν θέλετε να τα αφήσετε 2-3 λεπτά, θα ρίξετε λίγο δύο σταγόνες λεμονάκι από πάνω, έτσι για να μην οξυδωθούν. Ενώνουμε όλα τα φρούτα, αυτό το ρολό φρούτων είναι μια καλή ιδέα. Και για τα φρούτα που σας έχουν περισσέψει, είναι ας πούμε η μέρα να πάτε στη λαϊκή, οι προηγούμενες σας έχουν μείνει δύο μήλα, δύο αχλάδια, κάτι μπανάνες παραοριμάσανε. Ναι. Πολύ ωραία ιδέα. Θα κάνετε αυτό το ρολό φρούτων. Με ένα φύλλο σφολιάτας, που πάντα θα σας βρίσκεται στο σπίτι. Είναι από τα γλυκάκια. Να μην πειτάξουμε τίποτα. Όχι. Βέβαια, να μην επιστρέψουμε σιγά στη μητέρα γη τίποτα. Κατάλαβες. Σόπα καρέτα. Θα φας όλα. Θα ενώσετε λοιπόν όλα τα φρούτα εδώ έτσι και τα τρία. Θα βάλουμε καστανή ζάχαρη. Καταδουλεύετε γρήγορα τα υλικά. Γιατί αν ας πούμε βάλετε τα φρούτα και βάλετε τη ζάχαρη και το αφήσετε, αυτό θα βγάλει πάρα πολλά υγρά. Η ζάχαρη κάνει στα φρούτα ό,τι κάνει το αλάτι στα λαχανικά. Τραβάει δηλαδή όλη την υγρασία στην επιφάνεια. Έτσι. Θα βάλουμε σταφίδες, αμυγδαλόψυχα ή καρυδόψυχα ή φουντουκόψυχα ή όποια ψύχα από ξηρό καρπό, τέλος πάντων, έχετε και σας αρέσει. Η ιδέα είναι να γίνει έτσι αυτό το μείγμα, ωραίο. Και επειδή σας λέω ότι καθώς ψήνονται τα φρούτα έχουν αρκετή υγρασία και δεν θέλουμε να μουλιάσει και να υγροποιηθεί το φύλλο σφολιάτας, θα πάρετε δημητριακά αυτά που τρώνε τα παιδάκια σας, έτσι. Νυφάδες, καλαμποκιού και θα τις στρίψετε μέσα στο μείγμα. Όπως μπορείτε με τα χέρια, δεν ανάγκη. Και έτσι να τα βάλετε, μια χαρά θα είναι. Απλά να είστε σίγουροι ότι θα πάει παντού. Τα τρίψετε. Σοκολάτα δεν βλέπω, εδώ πέρα κόλλαγε σοκολάτα. Η αλήθεια είναι ότι εδώ κόλλαγε πολύ ωραία σοκολάτα. Όπως πρέπει σοκολάτα εδώ πέρα, να μου την έσκασες πάλι. Έχει δίκιο ο Θανάσης. Και θα ρίξει κανένα πορτοκαλό. Σοκολάτα κουβερτούρα μπορούσαμε, Χριστιανά. Η αλήθεια είναι ότι εγώ επειδή στο σπίτι το κάνω έτσι, δηλαδή δεν βάζω σοκολάτα. Πάλι αυτή φταίει. Πω Χριστιανά, τι τραβάμε. Εγώ φταίω. Μπαγκατσέλο, Χριστιανά. Δεν φταίει. Κανένα άλλο. Εγώ φταίω. Ο καρφοδεκάρα ο ένα τον άλλον. Μην χαλάσουμε 3 ευρώ παραπάνω για τη σοκολάτα. Ένα οικονομικό το μενού. Για να δω τι έχει κάνει εδώ. Το χτύπησα εγώ. Τι να μου χτύπησε καθόλου. Το έκανα εγώ. Δύο ασπράδια αυγών. Να σα πω τι κάνει τώρα αυτό. Τι κάνει το ασπράδι. Γιατί όλα τα υλικά, ειδικά στη ζαχαροπλαστική, όταν συνυπάρχουν, έχουν ένα λόγο και μια αιτία. Εδώ θα έρθει το ασπράδι και θα ενώσει τα υλικά έτσι ώστε να κάνει μια ωραία γέμιση. Λοιπόν, ανακάτεψέ το εσύ αυτό, μη γελάς, βάλε κανέλα, βάλε κανέλα και μη γελάς. Σε είδα που γέλασες και είδα που κρυβόσουνα κιόλα να γελάσεις. Λες και δεν θα βλέπα. Λες και αλλού είμαι εγώ. Σε παρακαλώ, το ένα φίλο σφολιάτας. Αφού τα έφαγες όλα. Έφαγες τα πάντα. Κρίση σου λέει οικονομική μετά. Ούτε ένα κομμάτι μου δεν έφαγε. Ναι, δεν έχεις φάει, λίγο έφαγες. Τώρα λοιπόν, θα πεταχτεί εδώ η άλλη, κάτσε να βάλω. Θα πλώστετε το φύλλο σφολιάτας, εδώ να σας κάνω χώρο γιατί θέλω να το δείτε αυτό. Α, τίποτα, τίποτα. Κάτσε να βάλω αυτά εδώ. Αίμα δεν είναι, μόλι πρέπει μου να τα κάνω. Την κανελίτσα τη ρίξω μέσα εγώ από ναι, εδώ. Ναι, ρίξε κανελίτσα, ξέρεις τι ωραία που πάει με τα φρούτα αυτά η κανέλα. Εξαιρετικά. Είναι κούκλα η κανέλα εδώ. Λοιπόν, εδώ. Κοιτάξτε τι θα κάνετε. Το χωρίσουμε. Ας υποθέσουμε σε τρία, όχι σε τρία, ναι, σε τρία μέρη, αλλά τα ακριανά θα είναι μικρά και το εσωτερικό θα είναι πιο μεγάλο. Και θα κόψετε κατά αυτόν τον τρόπο, το έχουμε ξανακάνει νομίζω ένα τέτοιο. Στρούντελ, στυλ.
Ναι. Καλά, δεν τα λέω. Μια χαρά το λες. Είδες που θυμάμαι εγώ. Νομίζω πάντα θυμάμαι. Θυμάσαι. Αστέρι έχω κάνει στην κουζίνα. Εννοείται. Αστέρι όμως. Και έχει αρχίσει και μου αρέσει πάρα πολύ κιόλα η μαγειρική. Αλήθεια. Αλήθεια σου λέω. Είδες τι ανακάλυψη που είναι. Ναι, είναι πολύ δημιουργικό πράγμα γενικώ η μαγειρική. Λίγη μαργαρίνη, όχι πολύ, ίσα ίσα για να μπορέσει να γίνει ωραίο το ρολό μας. Είσαι έτοιμος, έβαλες κανελίτσα. Έβαλα φουλ κανελίτσα. Μπράβο. Αυτό περίσσιψε, δεν πειράζει, το φάω. Δεν το φας. Δεν πάει χαμένο. Όχι, τίποτα δεν πάει χαμένο. Το στρώσετε εδώ, θα το βάλετε στη μέση, έτσι. Πολύ γρήγορα. Πολύ εύκολα. Μην το βάζεις και όλο και εσύ τώρα, κρίμα. Θες να σου αφήσω να φας λίγο. Δεν χωράει. Έλα, πάρε. Πάρε ένα κουταλάκι. Να, έτσι. Λίγο, ό,τι έμεινε. Εδώ, όπως έχει. Τι πειράζει που έχει το ασπράδι, όχι. Όχι, καλά, είναι φρεσκότατα τα αυγά. Φρεσκότατα τα αυγά. Ωραιότατα. Τα πήραμε είναι. Τώρα. Ωραιότατα. Τώρα το πρωί τα πήραμε τα αυγά. Φρεσκότατα. Λοιπόν, κλείνετε την πάνω πλευρά, κλείνετε την κάτω πλευρά και αρχίζετε τώρα. Παίρνετε το ένα κομμάτι και το κλείνετε έτσι εδώ. Ας έχει ενδιάμεσα σημεία που δεν έχει ζύμη, δεν σας πειράζει. Θα γίνει και πιο ωραίο. Και κατά αυτόν τον τρόπο κλείνετε σαν κοτσίδα τη ζύμη εδώ. Εδώ. Χειροτεχνία. Και όλο αυτό το κάνεις τώρα επίτηδες, ούτως ώστε να μπορεί να παίρνει αέρα μέσα. Μπράβο! Είδες. Το μαθες. Μπράβο, είναι και οι δύο μπράβο. Λες και γιατί? Το δύσκολο που καταλάβω, Χριστέ μου, Παναγία μου. Να σου πω, πρόσεξε να δεις. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά αν δεν το έχεις δει μια φορά και αν δεν σου το έχουν εξηγήσει, με συγχωρείς πολύ, βγες στον δρόμο και ρώτα. Πώς το ξέρουν. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Δεν έχεις άδικο. Δεν έχεις άδικο. Καλά λες, Χριστιανά. Εντάξει, εγώ τώρα το έχω. Α, αρχίσαμε τα καλά, Χριστιανά. Όχι, γιατί είναι. Όταν σου λέμε κάτι καλό. Λοιπόν, αν μου βάλετε λίγη μαργαρίνη εδώ, έτσι. Θα προθερμάνετε το φούρνο στους 180. Θέλει μια ωρίτσα ψήσιμο. Σιγά-σιγά στους 180, όπως πρέπει. Πάνω-κάτω ο φούρνος. Ε? Πάνω-κάτω. Εδώ έχουμε το κρόκο. Ένα κρόκο θα χρειαστείτε. Και θα βάλετε έτσι ωραία παντού. Το κρόκο για να πάρει χρώμα. Έχεις το έτοιμο. Ομορφιές. Το μόνο που έχουμε κάνει είναι ότι βάλαμε άχνη ζάχαρη και λίγη κανέλα. Ομορφιές εδώ πέρα, μυρωδιές ωραίες. Αυτό ως έχει. Έλα να το βάλω εγώ αυτό για να το πάω να το βάλω στο φούρνο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα κόλπο που θέλω το... Α, πρέπει να το κλείσεις κάπως. Όχι, όχι. Όχι. Μην προσπαθήσετε, μην το κάνετε πάνω σε μια επιφάνεια στον πάγκο χωρίς αντικολλητικό χαρτί, γιατί μετά θα είναι πολύ δύσκολο να το μεταφέρετε. Ή θα το κάνετε κατευθείαν σε ταψάκι λαδωμένο, ή θα κάνετε αυτό που κάναμε εμείς εδώ. Μπράβο, Θανάση. Οπ, κατευθείαν στο αντικολλητικό και έτσι ψήνετε όμορφα και ωραία. Δεν λερώνετε και το ταψί στους 180 για μία ωρίτσα και έφυγε. Ωραία. Λοιπόν, να κόψουμε λίγο. Κόψε την να μου κόψει να φάμε το αυτό. Έτοιμο. Έτσι. Να δεις, να κόψουμε ένα κομμάτι. Εγώ το έχω κάνει και λίγο σαν πίτα. Βλέπεις όμως μέσα. Έρε ομορφιές. Ωραία δεν είναι. Κόψε λίγο έτσι από εκεί, να το δουν οι άλλοι. Τα παιδιά βλέπουν, ο κόσμος βλέπει. Τώρα, αν είστε σε μια φάση που δεν σας νοιάζει καθόλου και μπορείτε να φάτε, να τρώτε άφοβα ό,τι θέλετε. Ωραία, έχει πάρει ωραίο χρώμα, το βάλω έτσι να φαίνεται. Μπορείτε να βάλετε λίγο γιαουρτάκι. Λίγο παγωτό. Κατά τα άλλα, να ρίξουμε τα κιλά που πήραμε. Έλα μου, ωραία. Έλα μου, ωραία, αλλά είσαι και σήμερα κλου. Μα λίγο, να σου πω κάτι. Λίγο παγωτό με αυτό εδώ το γλυκό. Λίγο τώρα, λίγο. Πώς θα παχύνεις. Πόσο θα παχύνεις με το λίγο. Δυνάκι, πώς να φάω λίγο. Μα θα σου φέρω τέτοιο. Κόψω από εδώ λίγο. Κουταλάκι, πυρουνάκι, τι θες. Τι θες, παίζουμε τι θες.